Καθημερινή μάχη με τα έξοδα δίνει ο κόσμος τα τελευταία χρόνια της οικονομικής κρίσης. Αυξημένες τιμές σε πολλά προϊόντα λόγω του ανεβασμένου ΦΠΑ, φόροι και υπέρογκα ποσά για τους λογαριασμούς, ενώ την ίδια στιγμή οι μισθοί και οι συντάξεις μειώνονται δραματικά. Ανάκριβο, τι να σας πω. Δεν έχω λόγια να μην εκφραστώ. Πεθαίνουμε στην πείνα. Ο κόστος ζωής έχει αυξηθεί πάρα πολύ μεγάλο. Μας έχουν καθαρίσει. Εγώ ήμουν και μεγάλος συνταξιούχος και τώρα με παίρνω ψίχουλα. Με τόσα χρόνια πλέρωνα, να φανταστείτε, τα τελευταία 15 χρόνια πλέρωνα 1.370 ευρώ το μήνα κρατήσεις. Ήμουνα ταβάνι, 28η κλάση ανέτερα του ΙΚΑ. Και τώρα φτάσαμε να παίρνουμε 1.200 ευρώ. Από 2.460 παίρνω 1.200 ευρώ, 1.250 ευρώ. Μας έχουν εξαφανίσει. Δηλαδή, ήμασταν νοικοκυρέοι και τώρα δεν μπορούμε να αγοράσουμε αυτά που θέλουμε. Και όταν έχω δύο παιδιά φοιτητές, καταλαβαίνετε τώρα τι γίνεται. Κάθε μέρα και χειρότερα. Δεν μας μένουν για το τέλος, αυτό είναι. Περιμένουμε πότε θα πληρωθούμε για να τα πληρώσουμε. Οι πολίτες προσπαθούν με σωστή διαχείριση και εγκράτεια πλέον να πληρώσουν τα βασικά. Τρόφιμα, καύσιμα, λογαριασμούς, υποχρεώσεις που αφορούν φόρους και πληρωμές και ό,τι κρίνεται μόνο τελείως απαραίτητο σε ένδυση και υπόδηση. Έξοδα έχουν αυξηθεί. Τώρα ο καθένας κάνει το κομμάτι του, το που λένε. Προσπαθεί να μειώσει αυτά τα οποία δεν είναι τόσο απαραίτητα για να του μείνουν λεφτά για τα απαραίτητα. 5-4 ευρώ να πάρουμε να φάμε όλη την εβδομάδα. Πάμε κάθε χρόνο και καλύτερα, εμείς πάμε κάθε χρόνο και χειρότερα. Και εσείς φαντάζομαι έχετε να συντηρήσετε και οικογένεια, έχουμε παιδιά. Έχουμε και οικογένεια, έχουμε, πολλά έχουμε. Μια σύνταξη παίρνουμε και αυτή έγινε μισή. Μπορούμε τη σύνταξη το παράδειγμα. Όλη τη σύνταξη κοιτάει να κόψει. Και οι μισθοί κατεβαίνουν, οι συντάξεις κατεβαίνουν. Πολύ δύσκολα. Και ακόμα όσο πάμε, δυσκολότερα. Προτεραιότητα που δίνετε εσείς για τις πληρωμές, τις υποχρεώσεις. Σε όλα γενικώς είμαι πολύ συνεπής πολίτης, αλλά μέχρι πότε όσο μπορούμε θα είμαστε. Από εκεί και πέρα θα δούμε, κορίτσι, τι να κάνουμε. Εκεί και έχω ένα μπάνκο. Ελάτε να δείτε. Τα έσοδα μειωμένα. Τα έξοδα τεράστια και τα έσοδα στο εν τρίτον. Τι να κάνουμε. Απελπισμένοι, χωρίς καμία αισιοδοξία, δηλώνουν οι συνταξιούχοι, άνθρωποι που έχουν χάσει σχεδόν τη μισή σύνταξή τους, άνθρωποι μεγάλης ηλικίας που έχουν λιγοστά χρήματα για τα φάρμακά τους. Έχουν κατέβει τα έσοδα. Από εκεί και πέρα βλέπω την καταστροφή που ήρθε από το ευρώ και μετά, που έκανε κάποιους πλούσιους και κάποιους πολύ φτωχούς. Οι μεγάλοι δεν μπορεί να έχουν αισιοδοξία και να τους ζητάνε στο τέλος του βίου, ας πούμε, να κάνουν υπομονή. Γιατί τι να κάνουν υπομονή? Είναι το πιο δύσκολο από όλους, από όλους είναι σε αυτούς τους ανθρώπους που είναι μεγάλοι στην ηλικία και δεν έχουν μέλλον. Δηλαδή τα τελευταία τους χρόνια τους τα έχουν καταστρέψει. Πρώτα πρέπει να πιάσουμε τους κλέφτες. Χωρίς αυτή την πράξη δεν πρόκειται να πάει τίποτα μπροστά. Κατακλέψανε το κράτος και κατακλέβουν και το λαό. Λοιπόν, ας πιάσουν τους κλέφτες και είναι γνωστοί οι κλέφτες. Σε ερώτησή μας για την πορεία της Ελλάδας τα επόμενα χρόνια, οι περισσότεροι δηλώνουν απεσιόδοξοι και αναφέρουν πως η χώρα θα χρειαστεί τουλάχιστον 50 χρόνια για να ορθοποδήσει.